Ιωσήφ ησυχαστής και σπηλαιώτης. 1897-1959. Ο γέροντάς μου. Γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος. Μέρος πρώτο. Γενέτειρα του γέροντος Ιωσήφ ήταν το χωριό Λεύκες της νήσου Πάρου, του τρίτου σε μέγεθος νησιού των Κυκλάδων. Το νησί φημίζεται για τον περίφημο ναό της Εκατονταπηλιανής, που κτίστηκε τον 4ο αιώνα από την Αγία Ελένη για την ξακουστή Ιερά Μονή Λογκοβάρδας και για την Ιερά Μονή Θαψανών του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Η μητέρα του λεγόταν Μαρία, το γένος Ραγκούση, και γεννήθηκε στις Λεύκες της Πάρου το 1871. Σε ηλικία περίπου 17 ετών παντρεύτηκε τον πρώτο άντρα της, τον Λεωνάρδο Ζουμί. Οι γονείς του Λεωνάρδου ήσαν πρόσφυγες από την Οδυσσό της Ρωσίας, της σημερινής Νοτίου Ουκρανίας, και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μιχαήλ και ένα βρέφος που πέθανε αβάπτιστο. Αλλά ο Λεωνάρδος πέθανε όταν ήταν μόλις 20 χρονών και αναγκάστηκε η Μαρία να ξαναπαντρευτεί το 1890. Ο δεύτερος άντρας της ήταν ο Γεώργιος Κώτης, γεωργός στο επάγγελμα και αγράμματος. Ήταν μεν φτωχός, αλλά πολύ ευλαβής και εξαιρετικά σεμνός, και τις αρετές του αυτές τις μετέδωσε και στα παιδιά του. Με τον Γεώργιο Κώτη, η καλλίτεκνος Μαρία απέκτησε 9 παιδιά. Τα πρώτα 3 παιδιά τους κοιμήθηκαν σε νηπιακή ηλικία. Παρέμειναν όμως στη ζωή τα υπόλοιπα 6, τα οποία ήσαν κατά σειράν η Εργίνα, ο Εμμανουήλ, ο Φραγκίσκος που γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1897 και είναι ο μετέπειτα γέροντας Ιωσήφ, ο Λεωνάρδος, η Μαρουσό και ο Νικόλαος, ο μετέπειτα πατήρ Αθανάσιος. Μόλις γεννήθηκε ο Νικόλαος το 1907, πέθανε ο πατέρας τους σε ηλικία μόλις 40 ετών. Το μικρό σπιτάκι τους ήταν μέσα στο χωριό, απέναντι από τη σημερινή δημοτική βιβλιοθήκη. Για να μπει κανείς μέσα σε αυτό, ανέβαινε 8 μικρά πέτρινα σκαλοπάτια και βρισκόταν μπροστά σε 2 πολύ ταπεινά και μικρά δωμάτια. Σε αυτά τα 2 δωμάτια έζησαν οι γονείς και τα 6 παιδιά τους. Εκεί έζησε φυσικά και ο Φραγκίσκος για 17 περίπου χρόνια. Είναι να θαυμάζει και να απορεί κανείς πώς τόσο μικροί χώροι φιλοξένησαν τόσες πολλές ψυχές με τόσες ανάγκες. Είναι όμως γνωστό πως τα μικρά σπίτια, επειδή φέρουν κατά ανάγκη σε άμεση επικοινωνία τα μέλη της οικογένειας, δημιουργούν περισσότερη ζεστασιά, ενότητα, αγάπη και χαρά στην οικογένεια. Σήμερα το φτωχικό αυτό σπιτάκι έχει μετατραπεί σε μικρό κατάστημα, όπως και του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στην Άξο. Η μητέρα του γέροντος Ιωσήφ, η Μαρία, ήταν όντως άνθρωπος του Θεού. Σεμνή, με έμφυτη την αίσθηση της αμαρτωλότητος και της αυτομεμψίας, χαρίσματα τα οποία καλλιέργησε και στα παιδιά της. Είχε απλότητα και καθαρότητα ψυχής. Έβλεπε δε οπτασίες συνήθως όταν πήγαινε στην εκκλησία, είτε για την ακολουθία, είτε να περιποιηθεί το ναό. Μόλις γεννήθηκε ο Φραγκίσκος, ενώ ήταν ξαπλωμένη στο στρώμα της με φασκιωμένο το μωρό δίπλα της, είδε την εξής οπτασία. Της φάνηκε ότι άνοιξε η σκεπή του σπιτιού και μπροστά της φανερώθηκε ένας χαριτωμένος νεανίας, τόσο λαμπρός που δεν μπορούσε να τον αντικρίσει
από τη λάμψη του. Ο άγγελος πλησίασε το μωρό και άρχισε να γράφει το όνομά του σε μία πλάκα. Απόρησε η Μαρία και τον ρώτησε με ανησυχία. «Τι κάνεις εκεί, γιατί γράφεις το όνομά του?» «Τον χρειάζεται ο βασιλέας». «Όχι, δεν μπορείς να τον πάρεις. Αυτό το μωρό είναι δικό μου». «Σου λέω, είναι γραμμένος». Και της δείχνει ένα κατάλογο. Επειδή τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της είχαν πεθάνει μικρά, η μητέρα σχημάτισε την αντίληψη πως ο άγγελος ήθελε να πάρει και τον Φραγκίσκο της πρόωρα. Έτσι, όποτε θυμόταν την αγγελοφάνεια, έκλαιγε απαρηγόρητα με μητρικό πόνο. Όταν όμως πέρασε ο καιρός και ο Φραγκίσκος μεγάλωσε και δεν πέθανε, κατάλαβε πως η καταγραφή σήμαινε πως ο επουράνιος βασιλεύς καλούσε τον Φραγκίσκο στο στρατό των επιγείων αγγέλων του, τον μοναχισμό. Μια άλλη φορά είδε φοβερή οπτασία της κολάσεως και μόλις συνήλθε είπε στον μικρό Φραγκίσκο: «Βρε παιδάκι μου, τι είδα?» «Τι είδες, μάνα?» «Είδα πως πήγα στην κόλαση και έβραζαν σαν τα φασόλια οι κολασμένοι άνθρωποι. Έβγαιναν και ξανάμπαιναν στο πυρ της κολάσεως». Μεγάλη επίδραση στην Πάρο της εποχής του μικρού Φραγκίσκου άσκησε ο Όσεος Αρσένιος ο Αγιορείτης, που εργάστηκε με εξαιρετικό ζήλο για την πνευματική κατάρτιση των Παριανών ως εξομολόγος. Ο αγνός λαός του νησιού τόσο τον αγάπησε, ώστε και ζώντα τον τιμούσε ως Άγιο. Στο κλίμα αυτό λοιπόν ανατράφηκε ο μικρός Φραγκίσκος, που ήταν αυστηρά εκκλησιαστικό, διότι όπως θυμόταν ο ίδιος, όταν ήταν μικρός τους έλεγαν: «Παιδιά, είναι μεγάλη σαρακοστή, να μην παίζετε πολύ, να μην μιλάτε, να μην γελάτε, είναι Αγία περίοδος». Οι τάξεις της οικογένειας του Φραγκίσκου ήταν πολύ αυστηροί. Ο πατέρας του κάποτε θύμωνε μαζί του για τις ζωηράδες του. Μια φορά μάλιστα είχε πάρει την απόφαση να του τις βρέξει για τα καλά.
«Θα τον δείρω τον Φραγκίσκο για αυτό που έκανε», έλεγε. Ο μικρός Φραγκίσκος όμως ήταν μεν ζωηρός, αλλά και πολύ υπάκουος και συνετός. Όταν λοιπόν έμαθε τι είπε ο πατέρας του, σκέφτηκε: «Εφόσον θέλει να με δείρει, θα με δείρει». Έτσι πλησίασε ήσυχα μπροστά στον πατέρα του που καθόταν στο σκαμνάκι του και έσκυψε ταπεινά το κεφαλάκι του για να τη σαρπάξει, δείγμα της τελείας υπακοής του. Ο πατέρας του, που ήταν πιστός και καλόκαρδος άνθρωπος, σκλαβώθηκε από αυτή την κίνηση του μικρού του γιου και με δύο κόμπους δάκρυα στα μάτια του είπε: «Άντε φύγε από εδώ, ούτε να σε δείρω δεν μπορώ με τέτοια ταπείνωση που έχεις». Ο μικρός Φραγκίσκος φυσικά δεν περίμενε δεύτερη λέξη. Αμέσως έφυγε και έλεγε κατόπιν χαρούμενος στα αδελφάκια του: «Με την ταπείνωση γλίτωσα το ξύλο του μπαμπά». Έτσι, από μικρός είχε καταλάβει το μέγεθος, τη δύναμη και την αξία της χριστιανικής ταπεινώσεως. Και αυτή η αρετή, όπως θα δούμε, στάθηκε το θεμέλιο για τα μεγάλα πνευματικά χαρίσματα που απέκτησε ως μοναχός κατόπιν. Στις 16 Αυγούστου του 1904, ο Φραγκίσκος, σε ηλικία 9 ετών, ενεγράφει στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου του χωριού του. Δασκάλα του ήταν η Σοφία Πεμψιάδου Καντιώτου, η μητέρα του επιφανούς Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου. Ο Φραγκίσκος ήταν ιδιαίτερα ευφυής και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια μάθαινε αμέσως τα μαθήματα. Στο μαθητολόγιο που ακόμα σώζεται, φανερώνεται πως πάντοτε αρίστευε. Εάν συνέχιζε τις σπουδές του, είναι βέβαιο πως θα προόδευε πολύ, διότι ήταν πανέξυπνος. Αλλά δυστυχώς, όταν τελείωσε την τετάρτη τάξη του δημοτικού, πέθανε ο πατέρας του και έτσι αναγκάστηκε να σταματήσει το σχολείο για να βοηθήσει τη μητέρα και τα αδέλφια του. Στη μικρή και άγονη Πάρο, η ζωή ήταν ανέκαθεν δύσκολη. Οι εργατικοί κάτοικοι κατάφεραν να πορευθούν καλλιεργώντας τα λιγοστά χωράφια τους, κυρίως με δημητριακά και λαχανικά, και επιμελούμενοι την κτηνοτροφία και την αλληλεία. Έτσι, ζούσε και η πολυμελής οικογένεια του Φραγκίσκου, αλλά με την κοίμηση του πατέρα του το 1907, τα πράγματα δυσκόλεψαν πολύ. Το πλήγμα ήταν μεγάλο για την οικογένεια και ιδιαίτερα για τη μητέρα του Μάρια. Στάθηκε βαρύς ο κλήρος της. Σε ηλικία μόλις 36 ετών, είχε χάσει δύο άντρες και 4 παιδιά. Όπως ήταν φυσικό, η ξαφνική ορφάνια προκάλεσε στο μικρό Φραγκίσκο μεγάλη θλίψη, που με το πέρασμα όμως του χρόνου είχε ευεργετική επίδραση στην παιδική ψυχούλα του. Ο μικρός Φραγκίσκος άρχισε να βοηθεί την μητέρα του όσο μπορούσε, ώστε να της απαλύνει τον πόνο και τη δυσκολία της χειρίας. Έτσι, η πονοψυχία σφράγισε την παιδική του καρδιά και έκτοτε αποτέλεσε ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του. Πράγματι, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν άνθρωπος της πολλής αγάπης. Έτσι, από μικρός ο Φραγκίσκος άρχισε να απασχολείται με διάφορες μικροδουλειές για να βοηθήσει την οικογένειά του. Ήταν δε πολύ νοικοκύρης. Για την παιδική του ηλικία, ανέφερε αργότερα ο γέροντας Ιωσήφ, «είχαμε κάνα δύο κοτούλες. Παίρναμε τα αυγά, τα δίναμε στο μπακάλι και μας έδινε κάνα δύο σαρδέλες. Και τις σαρδέλες τις κόβαμε κομματάκια, τις αλήφαμε στο ψωμί για να φάμε. Πηγαίναμε το αυγό και παίρναμε μία σαρδέλα, γιατί το αυγό ποιος να το πρωτοφάει. Καμιά φορά σαν παιδάκι πήγαινα στην κατσίκα και βίζαινα γάλα». Τόση ήταν η φτώχεια τους, ώστε το 1914 η Μαρία με βαριά καρδιά αποφάσισε να στείλει τον Φραγκίσκο της και τον μικρότερό του αδελφό Λεωνάρδο στην Αθήνα για να εργαστούν. Εκεί στην Πάρο δεν υπήρχε τρόπος να ζήσουν, ενώ στην πρωτεύουσα υπήρχε ελπίδα πως κάτι θα βρισκόταν.
Ο Φραγκίσκος ήταν τότε 17 χρονών παλικάρι και ο Λεωνάρδος μόλις 12 ετών. Μόλις οι δύο έφηβοι έφτασαν στον Πειραιά, αρχικά πήγαν και φιλοξενήθηκαν στο σπίτι της θείας τους, Αλεξάνδρας, στο Λαύριο, και πιθανόν να εργάστηκε ο Φραγκίσκος σαν εργάτης στα εκεί μεταλλεία. Επειδή δε προήρχεται από πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, από νωρίς επιδόθηκε με ζήλο στη δουλειά, με σκοπό να βοηθήσει την οικογένειά του και να πλουτίσει. Έλεγε με το λογισμό του: ή θα πλουτίσω ή να πεθάνω. Μπούχτισα τη φτώχεια και τη δυστυχία στο σπίτι. Μετά το Λαύριο εργάστηκε ως μάγειρας και φούρναρης σε αρχοντικά σπίτια του Πειραιά. Έτσι, με την φιλότιμη εργασία του, άρχισε να στέλνει λίγα χρηματάκια στη μητέρα του. Μερικούς μήνες αργότερα έπιασε δουλειά στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο σαν εισπράκτορας. Στην εργασία του ήταν αγνός νέος, λογικός, δίκαιος και προπαντός τίμιος, και αυτό οφείλεται στην αυστηρή του αγωγή και το φωτεινό παράδειγμα της σωσίας μητέρας του. Το πόσο η καθαρή του καρδιά μισούσε το άδικο φαίνεται από τη συμπεριφορά του όταν δούλευε ως εισπράκτορας. Ανέβαιναν πολλοί άνθρωποι στο τραμ και μερικοί του έδιδαν μεν την τιμή του εισιτηρίου, αλλά στη βιασύνη τους προχωρούσαν χωρίς να πάρουν το εισιτήριο. Ο Φραγκίσκος όμως δεν κρατούσε τα χρήματα, αλλά έκοβε το εισιτήριο και το πετούσε, γιατί σκεπτόταν και έλεγε: «Δεν μπορώ εγώ να πιέσω τη συνείδησή μου, διότι όλη η εταιρεία στο εισιτήριο στηρίζεται. Πώς τα χρήματα του εισιτηρίου να τα βάλω στην τσέπη μου?» Ωστόσο, αυτήν την φιλοτιμία του τη βράβευε ο Θεός, και συχνά τα βράδια ο νεαρός Φραγκίσκος έβρισκε ανεξήγητο περίσευμα. Μάλιστα, μία φορά το περίσευμα έφτασε στις 50-60 δραχμές, αρκετά σημαντικό ποσό για το φτωχό έφηβο, αφού ισοδυναμούσε με ένα ολόκληρο μηνιάτικο της εποχής εκείνης. Ο Φραγκίσκος με το μεγάλο εκείνο περίσευμα αγόρασε 2 χρυσές λίρες για να συμβολίζουν την απαρχή μιας χρυσής σταδιοδρομίας. Ωστόσο όμως, επειδή ήταν πολύ πονόψυχος, δεν αμελούσε την αρετή της ελεημοσύνης. Έδινε μέσα από την καρδιά του, χωρίς να περιμένει να του το ζητήσουν. Δεν είχαν περάσει πολλές ημέρες που αγόρασε τις λίρες και είδε μια καλογριούλα στην αγορά να ψωνίζει στα φύλλα. Δυστυχώς όμως η καημενούλα δεν είχε αρκετά χρήματα, γιατί την εποχή εκείνη οι τιμές των προϊόντων ανέβαιναν 4 και 5 φορές πιο γρήγορα από τους μισθούς των εργαζομένων. Ο Φραγκίσκος
Μόλις την είδε σε αυτή τη δύσκολη θέση, αυθόρμητα της είπε: «Πάρε, πάρε σταφύλια και εγώ πληρώνω». Η μοναχούλα πήρε τα σταφύλια και γεμάτη ευγνωμοσύνη ανέφερε το περιστατικό στη γερόντισά της που έμενε εκεί κοντά και εκείνη της είπε: «Φώναξε το να ανέβει επάνω». Τότε η μοναχή πήγε και βρήκε το Φραγκίσκο και τον έφερε στο σπίτι. Όταν πήγε, ο Φραγκίσκος της ρώτησε: «Υπάρχει εδώ καμία άρρωστη?» «Υπάρχει, παιδί μου», λέει η γερόντισσα, «μια φυσικιά». Ο καλόκαρδος Φραγκίσκος δεν υπολόγισε ούτε την ασθένεια, ούτε το κοινωνικό στίγμα, ούτε και τη δική του φτώχεια. Την πλησίασε άφοβα και με όλη του την καρδιά της έδωσε τις 2 χρυσές λίρες. Η άρρωστη μοναχούλα τόσο συγκινήθηκε που έμπηξε τα κλάματα. Το Σεπτέμβριο του 1915, ο Φραγκίσκος, σε ηλικία 18 ετών, κλήθηκε στα όπλα. Υπηρέτησε την υποχρεωτική του θητεία για 2 χρόνια στο ναυτικό. Εκεί, εκτός των άλλων, έμαθε πάρα πολύ καλά κολύμβηση και ήταν άφθαστος. Φαίνεται πως η εκπαίδευσή του ήταν ανάλογη με των σημερινών βατραχανθρώπων. Ο Φραγκίσκος, στο ναυτικό, διακρίθηκε για την ευσυνείδησία του και τις άριστες επιδόσεις του, ώστε ο διοικητής του τον βράβευσε με ένα ρολόι. Όταν τελείωσε τη θητεία του στο ναυτικό, άρχισε να εργάζεται μόνος του ως μικροέμπορος. Ήταν δραστήριος, αικίνητος και σπιρτόζος. Έτσι, σε λίγους μήνες, κατάφερε να δημιουργήσει ικανή περιουσία και να εξελιχθεί σε έμπορο. Ποτέ όμως δεν συμβιβάστηκε όταν υπήρχαν ευκαιρίες να πλουτίσει με αδικία. Παρόλο που η εργασία του τον ανάγκαζε να συσχετιστεί με πολύ κόσμο, εν τούτης ήταν πολύ προσεκτικός. Μάλιστα, η θεία του Αλεξάνδρα τον είχε αραβωνιάσει, αλλά καθώς έλεγε ο ίδιος, ζούσε τόσο προσεκτικά ώστε ποτέ δεν άγγιξε τη μνηστή του, φοβούμενος μήπως φτάσει στο σημείο να την ασπαστεί. Σαν άνθρωπος και ο Φραγκίσκος είχε ένα ελάττωμα. Ήταν ένας οξύθυμος λεβέντης με πολύ τολμηρή καρδιά. Ο ίδιος έγραφε κατόπιν για τα νεανικά του χρόνια: «Εγώ, όταν ήμουν στον κόσμο, με 1000 τα έβαζα. Είχον καρδιά λεοντιέαν». Και οι λέξεις αυτές δεν ήταν σχήμα λόγου. Θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έλθουν εις επίγνωση αληθείας, είχε άλλα σχέδια. Βλέποντας την καθαρή ζωή του νέου και την χρυσή του καρδιά, του έστειλε μία ακτίνα χάριτος για να τον σαγηνεύσει. Μια βραδιά, στον ύπνο του, είδε ένα όνειρο που το διηγήθηκε ο ίδιος. Είδα ότι περνούσα έξω από τα ανάκτορα και αμέσως με πήραν 2 αξιωματικοί της ανακτορικής φρουράς και με ανέβασαν στο παλάτι. Δεν κατάλαβα το λόγο και διαμαρτυρήθηκα. Οπότε μου απεκρίθησαν με καλοσύνη να μην φοβούμαι, αλλά να ανέβω, γιατί είναι θέλημα του βασιλέως. Ανεβήκαμε σε ένα πολύ εξαίρετο, ανώτερο από κάθε επίγειο ανάκτορο και εκεί μου φόρεσαν μια ολόλευκη,
και πολύτιμη στολή και μου είπαν: «Από εδώ και μπρος θα είσαι υπηρέτης εδώ». Και με πήραν να προσκυνήσω το βασιλιά. Ξύπνησα αμέσως και τόσο πολύ εντυπώθηκαν μέσα μου αυτά που είδα και άκουσα, ώστε δεν μπορούσα να κάνω ή να σκεφτώ τίποτε. Σταμάτησα τις εργασίες μου και έμεινα σκεφτικός. Ακούγα συνεχώς μέσα μου ζωντανά, σαν να επαναλαμβανόταν διαρκώς εκείνη η εντολή: «Από τώρα και μπρος θα υπηρετείς εδώ». Όλη μου η κατάσταση, εσωτερικά και εξωτερικά, άλλαξε. Δεν με απασχολούσε τίποτε από όσα βρίσκονταν πάνω στη γη, αλλά και δεν γνώριζα τι είναι αυτό που είδα και τι έπρεπε να κάνω. Ακολούθως δημιουργήθηκε μέσα του λύπη, αθυμία και αποστροφή προς τα επίγεια. Όταν τον είδαν έτσι άκεφο, οι κόρες της ιδιοκτήτριας του σπιτιού που έμενε, τον ρώτησαν την αιτία και για να τον βοηθήσουν, του έδωσαν να διαβάσει το νέο «Εκλόγιον», ένα βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που περιέχει βίους Αγίων, οσίων και μαρτύρων. Απόρρισε ο Φραγκίσκος όταν το διάβασε. Δεν μπορούσε να πιστέψει πως υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι που αγωνίστηκαν για το Θεό τόσο σκληρά στη ζωή τους και που έκαμαν με τη βοήθειά του τόσα σημεία και τέρατα. Ο Θεός έστειλε το φωτισμό του στον αγνό και τίμιο νέο, άνοιξε ο νους του και άρχισε να σκέπτεται για την ψυχή του. Τα λόγια «από τώρα και μπρος θα υπηρετείς εδώ» αντιχούσαν διαρκώς μέσα του. Το πρώτο πράγμα που έσπευσε να κάνει ήταν να εξομολογηθεί στον πνευματικό τις αμαρτίες του. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή του που εξομολογήθηκε με γοερούς λυγμούς και ποταμούς δακρύων. Άρχισε να εγκαταλείπει το εμπόριο που το θεωρούσε πλέον εμπόδιο και αμαρτία στη νέα του πνευματική πορεία. Σκεπτόταν: «Τι το θέλω το εμπόριο και τα χρήματα, καλύτερα ας πλουτίσω πνευματικά. Πράγματι, τι γαρ ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού». Και έτσι, σαν τον καλό έμπορο της παραβολής, εγκατέλειψε το εμπόριο για να έβρει τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Άρχισε να εργάζεται εδώ και εκεί, ίσα ίσα για να κερδίζει μόνο το ψωμί του, ούτως ώστε να έχει αμεριμνησία και να μπορεί να ασχολείται με την προσευχή. Τις οικονομίες του, που με τόσο κόπο και τίμιο ιδρώτα είχε συγκεντρώσει, άρχισε να τις δίνει ελεημοσύνη. Πάντρεψε την αδελφή του την Εργίνα, πρίκησε τη μικρή Μαρουσό και έδωσε χρήματα για να γίνει σαρανταλίτουργο και την ψυχή του πατέρα του. Παράλληλα, πήγαινε σε διάφορα προσκυνήματα για να τονωθεί η πίστη του. Πήγε στο μοναστήρι του Οσίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά και στην Παναγία της Τίνου. Όταν άκουσε διάφορα θαύματα από τους ανθρώπους που συνάντησε και ιδιαίτερα όταν είδε με τα ίδια του τα μάτια μερικά θαύματα, κατάλαβε πως οι ιστορίες που διάβαζε στο νέον εκλόγιον ήταν αληθινές. Βλέποντας ο Θεός ότι ο Φραγκίσκος ανταποκρίθηκε με σύνεση στην κλίση του, πυρπόλησε την καρδιά του νέου με τη χάρη του. Σαν τους Αποστόλους εν τη οδό, ένιωθε να καίγεται και να λιώνει από την αγάπη του Θεού. Δεν μπορούσε πλέον να μείνει άλλο στον θόρυβο και στην πόλη και έφευγε σε διάφορα ακατοίκητα μέρη για να προσεύχεται απερίσπαστα. Κυρίως σύχναζε στα βουνά της Πεντέλης, που τότε ήσαν ακατοίκητα. Εκεί βρήκε καταφύγιο σε κάποιο ερυπωμένο μοναστήρι. Thank you.
νεαρός Φραγκίσκος πιθανώς να ήθελε να πάει ευθύς εξ αρχής στο Άγιον Όρος. Όμως, εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, όλη η Μακεδονία ήταν ανάστατη. Και επιπλέον, το 1918 είχε ξεσπάσει στην Ελλάδα η καταστροφική επιδημία της Ισπανικής γρίπης που δεν προλάβαιναν οι ζώντες να θάπτουν τους πεθαμένους. Αυτή λοιπόν ήταν η αιτία που δεν πραγματοποιήθηκε η μετάβασή του στο περιβόλι της Παναγίας τότε. Ο Φραγκίσκος όμως δεν έχασε το χρόνο του. Με την πρακτικότητα που τον διέκρινε, εκμεταλλεύτηκε την καθυστέρηση για να ελέγξει την κλίση του προς τη μοναχική ζωή. Γι' αυτό και προσπαθούσε να ασκηθεί όσο μπορούσε περισσότερο με τις φτωχικές του γνώσεις. Άρχισε να νηστεύει πολύ. Περνούσε το 24ωρό του με λίγο ψωμί και 1-2 μεγάλα λουκούμια. Ντυνόταν απλά και μοίραζε τα λίγα χρήματα στους φτωχούς. Θέλοντας να μιμηθεί τους στυλίτες, ξενυχτούσε πάνω στα δέντρα. Μια φορά ανέβηκε σε μια αμυγδαλιά σαν τον Άγιο Δαβίδ τον εν Θεσσαλονίκη και εκεί ασκήτευε. Πάνω στην αμυγδαλιά προσπαθούσε να προσεύχεται ολονυκτίως. Κάποια στιγμή όμως, εξαντλημένος από την νηστεία και την αγρυπνία, αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, είχε πέσει τόσο πολύ χιόνι που όλα τριγύρω ήταν κάτασπρα και ο ίδιος, κουκουλωμένος με το χιόνι, είχε κοκαλώσει από το κρύο. Με τέτοια αποφασιστικότητα, συν το χρόνο, άρχισε να προοδεύει στην άσκηση, όπως ο ίδιος αργότερα έγραφε, σε κάποια μοναχή του. «Εν κόσμο ήμην και εν κρυπτό δρυμής και αιμάτων πλήρης αγώνας επίουν. Ενάτην και κατά δύον ημέρας άπαξ εστίων. Τα βουνά της Πεντέλης και τα σπήλαια εγνωσάν με ως νυκτοκόρα καπινώντα και κλαίοντα, ζητούντα σωθήνε. Δοκιμάζουν εάν δύναμε να υποφέρω τους πόνους, να φύγω διαμοναχώς στο Άγιον Όρος. Και αφού καλώς εγυμνάστην, ο λίγα έτη, παρακάλουν τον Κύριο να με συγχωρεί ότι ίστιον κατά δύο ημέρας. Και έλεγον ότι όταν έλθω εις Άγιον Όρος θα εστίω ανά οκτώ, καθώς γράφουν οι βίοι των Αγίων». Μετά από περίπου 2 χρόνια, όταν πια είδε ότι μπορεί να γίνει μοναχός, αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος με την πρώτη ευκαιρία. Στο μεταξύ, είχαν λήξει και οι πολεμικές συγκρούσεις στα Βαλκάνια και είχαν ανοίξει και οι συγκοινωνίες. Μια μέρα που κατέβηκε στην Αθήνα, έτυχε να συναντήσει έναν αγιορείτη μοναχό από τις Καριές, ονόματι Ονούφριο. Τον παρεκάλεσε να τον πάρει μαζί του όταν θα επιστρέψει. Και έτσι έφτασε ο Φραγκίσκος στο Άγιον Όρος. Εν τω μεταξύ, πριν φύγει από τον κόσμο, όπως προείπαμε, είχε αποκαταστήσει την αδελφή του την Εργίνα, δίνοντάς της την ανάλογη πρίκα και μοίρασε όλα τα υπόλοιπα χρήματά του ελεημοσύνη. Κατά το 1921, σε ηλικία 24 ετών, ελεύθερος από υποχρεώσεις, ξεκίνησε για το ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας μας. Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και το πρώτο μέρος από το βιβλίο του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, «Ο γέροντάς μου, ο Ιωσήφ ο ησυχαστής και σπηλαιώτης, 1897-1959».
Ο Φραγκίσκος έφτασε στο ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας αμέσως μετά την απελευθέρωσή του από τον τουρκικό ζυγό. Τότε ο Άθωνας έσφιζε από ζωή. Φιλοξενούσε 5.000 μοναχούς, εκ των οποίων οι μισοί περίπου ήσαν Έλληνες. Υπήρχαν ακόμα Ρώσοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι και Γεωργιανοί. Όπως κάθε υποψήφιος, έτσι και ο νεαρός Φραγκίσκος, αφού αποφάσισε να αφιερωθεί στο Θεό, έπρεπε να επιλέξει τον ασκητικό τόπο και τρόπο ζωής που τέριαζε περισσότερο στο χαρακτήρα του. Σκοπός του ήταν να γίνει υποτακτικός κάποιου ασκητού που να αγρυπνεί όλη τη νύχτα και να νύφει. Γι' αυτό και κατευθύνθηκε προς την έρημο του Αγίου Όρους. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τις απότομες ακτές της νοτιοδυτικής Χερσονήσου του Άθου, που είναι βραχώδεις, άνυδρες, απόκριμνες και δυσπρόσιτες. Εκεί βρίσκονταν οι περισσότερες σκήτες και τα ερημητήρια. Ο νεαρός Φραγκίσκος πήγε προς τα εκεί αναζητώντας πνευματικό οδηγό. Έλεγε «Θα πάω να βρω έναν άνθρωπο να τρώει χόρτα και όχι ψωμί». Ήθελε ο πνευματικός του οδηγός να είναι όμοιος με αυτούς που διάβαζε στα πατερικά βιβλία, ώστε να διδαχθεί από αυτόν την ακριβή μοναχική πολιτεία ουράνιων θεωρίαν και πράξη. Το τι ακριβώς αναζητούσε φαίνεται από τις ακόλουθες διδασκαλίες του. Στο Άγιον Όρος βλέπουμε μοναχούς που κάνουν καλά και βλέπουμε μοναχούς που δεν κάνουν καλά. Μοναχική ζωή δεν είναι να φύγουμε από τον κόσμο και να έρθουμε στο Άγιον Όρος και να γίνουμε μοναχοί. Αυτό το κάνουμε εύκολα. Αλλά εκείνο που έχει ουσιαστική σημασία είναι να βρούμε γέροντα, να μας διδάξει πώς κερδίζεται η χάρη του Θεού, πώς βρίσκεται, πώς σκάπτεται, πώς ανακαλύπτεται ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Να βρούμε γέροντα να μας οδηγήσει, γέροντα να μας κατηχήσει, γέροντα να μας διδάξει τι είναι η καλογερική ζωή. Γι' αυτό βλέπουμε ότι εκείνος που παρεκτρέπεται το παθαίνει, διότι δεν βρήκε γέροντα. Και όταν αυτός γίνει γέροντας, τι θα παραδώσει στον υποτακτικό του? Ότι αυτός έχει. Από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα ότι η πνευματική πρόοδος του μοναχού, αλλά και κάθε χριστιανού, έγκυται στην εξέβρεση έμπειρου πνευματικού οδηγού. Εάν η έρημος χάριζε από μόνη της την ωερά προσευχή, τότε όλοι θα την είχαν. Όμως οι εργάτες της νοεράς προσευχής είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Γιατί? Διότι υπάρχει έλλειψης εμπειρων διδασκάλων και απλανών οδηγών. Μόλις έφτασε ο νεαρός Φραγκίσκος στο Άγιον Όρος, κατάλαβε από προσωπική του πείρα ότι η αληθινή οδηγή της νοεράς εργασίας ολοένα και λιγόστευαν. Όμως, παρά τις απίστευτες δυσκολίες εκείνης της εποχής, το Άγιον Όρος συνέχιζε να παράγει μεγάλους νηπτικούς οδηγούς όπως τον διακριτικό Ιγνάτιο τον Πνευματικό τον Κατουνακιώτη, τον περίφημο Σάβα τον Πνευματικό, τον Ξακουστό Καλίνικο τον Ησυχαστή, την μεγάλη μορφή Δανιήλ τον Κατουνακιώτη, τον Ιωακήμ Σπετσιέρη στην Εασκήτη, τον Τυφλό Ασκητή που ευωδίαζε το κελί του την ώρα της προσευχής και τον Δανιήλ τον Ησυχαστή, από τον οποίο ο γέροντας Ιωσήφ πήρε την ησυχαστική τάξη. Έτσι, ενώ τον 19ο αιώνα με αρχές του 20ου πέρασαν μεγάλα πνευματικά αναστήματα, παρά τα αυτά δεν υπήρχε διάδοχος νηπτική κατάστασης. Γι' αυτό έγραφε τότε ο σοφότατος γέρον Δανιήλ ο Κατουνακιώτης «Σήμερον, δυστυχώς, δια να μην εισερχόμεθα εις των ιερών τούτο υψηλών πολίτευμα, με τας προϋποθέσεις της γενναίας αυταπαρνήσεως και τελείας αποταγής του κόσμου και δια να μην έχουμε τους αρμοδίους αλήπτας ή τι πνευματικούς καθοδηγητάς, ευρισκόμεθα πάντοτε εις το απροχώρητον».
Ο Φραγκίσκος αισθαναχωρεί το πολύ με την πραγματικότητα της εποχής του. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγιοριτών πατέρων ηρκούνται στις τυπικές ακολουθίες, δίδοντας μεγάλη βαρύτητα στο εργόχειρο. Γεγονός ήταν ότι την εποχή εκείνη πουθενά δεν φαινόταν κάποιος που να ασχολείται και να διδάσκει την ωερά προσευχή. Πιθανώς να υπήρχαν μερικοί κρυμμένοι, αλλά όλοι έλεγαν στο Φραγκίσκο πως οι οδηγοί της νοεράς προσευχής είχαν εκλείψει. Αλλά ο νεαρός Φραγκίσκος, ολός φωτιά όπως ήταν, δεν παρετήθηκε, δεν το έβαλε κάτω. Έτρεχε στην έρημο και στα σπήλαια, όπου άκουγε ότι βρίσκονται άνθρωποι πνευματικοί, ασκητές, ερημίτες, και έψαχνε να βρει μήπως υπάρχει κάποιος κρυμμένος οδηγός που οι άλλοι δεν τον είχαν αντιληφθεί. Έγραφε ο ίδιος: «Εζητήσαμεν, εφωνάξαμεν, εκλάψαμεν, βουνό και τρύπα δεν αφήσαμεν, γυρεύοντες απλανή οδηγό να ακούσουμεν λόγια ζωής, όχι αργά και μάταια. Εγώ εκοίταζα που υπάρχει ζωή, που μπορώ να κερδίσω ωφέλεια ψυχής». Δηλαδή, κατάλαβε ότι εξαφανίζονταν οι Άγιοι και ήδη είχε αρχίσει ο πνευματικός λοιμός του «ακούσε λόγων Θεού με πράξη και θεωρία». Υπήρχε βέβαια ένας μεγάλος αριθμός βιαστών μοναχών, αλλά ελάχιστοι
οδηγεί. Φυσικά υπήρχαν και τότε στο Άγιον Όρος, όπως και παντού και πάντοτε άλλωστε, εκείνοι που θέλουν να διδάσκουν τους άλλους με τα λόγια μόνο, από τα βιβλία, αλλά αραιά και που να δίνουν πραγματικά τη ζωή τους στην επαλήθευση του Ευαγγελίου. Ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε αργότερα, «Το να κηρύττεις είναι τόσο εύκολο σαν να πετάς πέτρες από ένα ψηλό καμπαναριό κάτω, ενώ το να πράττεις τα κηρυττόμενα είναι τόσο δύσκολο σαν να τις κουβαλάς εκεί πάνω». Αυτό σημαίνει ότι έψαχνε να βρει πνευματικό οδηγό που να μπορεί να τον καθοδηγήσει με ασφάλεια στο λιμόνα της καθαράς προσευχής και στην εξέβρεση της χάριτος. Διότι άλλο πράγμα είναι να αγωνίζεται κάποιος και άλλο να μπορεί να καθοδηγήσει τον άλλον στην εξέβρεση της χάριτος. Το θέμα αυτό είναι σοβαρότατο για κάθε υποψήφιο μοναχό. Γι' αυτό και ο Φραγκίσκος, πριν οριστικά υποταχθεί, ήθελε να είναι σίγουρος ότι ο γέροντάς του θα τον δίδασκε τη ζωή της προσευχής. Όταν μετά από χρόνια έγινε ο ίδιος γέροντας, φανέρωσε σε ένα πνευματικό του τέκνο ερημίτη αυτές τις απόψεις του. Οι Άγιοι Πατέρες, όπου μας διδάσκουν να είμεθα εις την υψηλωτάτη των αρετών υπακοήν, γενόμενοι μιμητέ του Ιησού, αυτός είναι ο σκοπός των. Ήγουν δια αυτής να μας καθαρίσουν από τα διάφορα πάθη φρονήσεως και αυταρεσκίας ιδίου θελήματος, δια να λάβομεν την θείαν άριν. Και πάλιν η χάρις, όταν αναχωρεί δια να μας γυμνάσει, ο γέροντας ως μια άλλη χάρις να σε βαστάζει και να σε καθοδηγεί με τους λόγους της πράξεως, όπου αυτό σε πέρασεν και σου θερμαίνει τον ζήλον, έως και εσύ, θεία χάριτη και ευχές του πατρός σου, να ελευθερωθείς από τους αγώνες και να σε καταλάβει πάλιν η θεία χάρις και να σου εμπιστευθεί ο γλυκής Ιησούς τους τιμίους θησαυρούς αυτού ως τέλειο. Ουδείς λοιπόν άλλος σκοπός υπάρχει για να υπάγει ο άνθρωπος εις υπακοή. Όμως την σήμερον ο καθής νομίζει ότι παίρνει τον μαθητήν για να τον διδάξει τέχνην να βγάλει χρήματα ή να σκάπτει το αμπέλι ή να γίνει έμπορος και να τον κάνει κληρονόμον εις το σπίτι ή κελίον εις το μαγαζί ή εις ό,τι κι αν έχει ή και για να τον υπηρετεί. Εμείς δεν λέγομεν εξ αυτών ότι είναι ανάγκη να μην γίνουν, αλλά ότι ο κύριος σκοπός όπου πάει ο μαθητής πλησίον του γέροντος και κάνει τελείαν υπακοήν είναι ο μεν γέροντας φλεγόμενος από αγάπην Χριστού να μεταδώσει το τάλαντο του πλούτου της αυτού αρετής. Ο δε μαθητής βέβαια, αφού έχει τελείαν αυταπάρνησιν και κοπήν θελήματος, κάμνον τελείαν υπακοήν και απολαμβάνει τόσην χάριν παρά του πνευματικού του πατρός, τότε, αναμφιβόλως, θα τελειώνει και πάσας τας διακονίας του σπιτιού ως απαραίτητα. Τον μεγάλο ασκητή που γύρευε τελικά δεν το βρήκε. Υπήρχαν όμως κάποιοι ασκητές που έτρωγαν μία φορά την ημέρα, αλλά όχι μόνο χόρτα. Και μόνον έναν βρήκε που εκράτη ενάτη. Βέβαια, η σωματική άσκηση είναι μόνο ένας τομέας του πνευματικού αγώνος, αλλά από αυτό το σημείο μπορούσε να καταλάβει και τη γενικότερη πνευματική προθυμία τους. Διότι εκείνος που είναι πρόθυμος στα υλικά, είναι πρόθυμος και στα πνευματικά. Αυτή η αδιαφορία πλήγωσε την νεανική καρδιά του, γιατί δεν βρήκε αυτό που η ψυχή του αναζητούσε, όπως ο ίδιος έλεγε αργότερα. «Ηλικιώ να ενθυμηθώ τα δάκρυα και της ψυχής μου των πόνων, τα σφωνάσω που ραγίζουν τα όρη ημέραν και νύκταν κλαίων». Ωστόσο όμως δεν κάθισε αδρανής. Συνέχισε να ψάχνει και να γυρνά όλο το Άγιον Όρος, σπιθαμή προς σπιθαμή,
μήπως ανακαλύψει κανέναν πνευματικό ασκητή, άνθρωπο ικανό να τον διδάξει με πράξη και θεωρία την ωερά εργασία. Βρήκε έναν ησυχαστή, τον γέροντα Γεράσιμο, Χίο στην καταγωγή. Θαυμάσιος ασκητής, εξασκών την ωεράν προσευχήν. 97 έτη παλεύουν με τους δαίμονες και κεραυνιζόμενος από τους καιρούς, έμεινε άσυστος στήλος υπομονής. Αυτός είχε τα δάκρυα συνεχή. Γλυκενόμενος στη μελέτη του Ιησού, εξετέλεσε τον αμέριμνο βίο του. Πρόλαβε και τον Παπά Ιγνάτιο τον Πνευματικό, 95 ετών, ο οποίος τον συμβούλευε πνευματικά. Ήταν αόματος για πολλά χρόνια και εξαιρετικός διορατικός πνευματικός. Πάντοτε του έδινε σοφές πατρικές συμβουλές και μεταξύ άλλων του έλεγε: «Όποιος θα δουλέψει στα νιάτα του, θα έχει τροφές στα γυρατιά του».